αυτή τη στιγμή ισχύουν 800 μνημονιακοί νόμοι. Ζουν και βασιλεύουν στην κυριολεξία. Και είσαστε δεσμευμένοι όλοι σας ότι θα τους στηρίσετε. Συνεπώς, μπορεί να λένε ότι θέλουν για φορολογία ή για μειώσεις. Όμως, ποια είναι η ουσία? Πρώτον, ότι έχουμε προεκλογική περίοδο. Άρα, από τα ξύματα, άλλο πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι για τους μισθούς των εργαζομένων δεν μιλάνε συγκεκριμένα, γενικά και αόριστα. Ούτε κατώτατο μισθό έχουν περάσει τις 751 ευρώ που ίσχυε 10 χρόνια πριν. Τρίτον, εάν δούμε ποιοι διαμορφώνουν τα έσοδα του προϋπολογισμού, από τα 55 δις, 2,5, μόλις 2,5 δις δίνουν επιχειρηματικοί όμιλοι. Άρα η φορολογία είναι άγρια και μεγάλη για μισθωτούς, συνταξιούχους, μικροεπαγγελματίες. Δηλαδή, αφορολόγητο δεν πρέπει να έχουν οι μικροεπαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι που πληρώνουν από το πρώτο ευρώ φόρο. Και εδώ η φορολογία είναι εργαλείο για την εξόντωσή τους και για την ενίσχυση των μονοπωλίων και των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η ουσία. Τέταρτον, πρέπει να δούμε τους άμεσους και τους έμεσους φόρους. Δηλαδή, έμεσους φόρους πληρώνουμε πολλούς περισσότερους και πληρώνει το ίδιο ο λάτσες με τον άνεργο. Άρα η αδικία και η ανισότητα πάει σύννεφο. Και την ίδια στιγμή έχουμε νόμιμες φοροαπαλλαγές. Πάντως, κυρία Μαναλάκο, ο φόρος είναι φόρος εισοδήματος. Ναι. Επί του εισοδήματος είναι. Στο εισόδημα, λοιπόν, έχουμε το άρθρο 100. Άρα, λάτσης με τον άνεργο. Στο άμεσο. Έμεσο. Στο έμεσο. Στο έμεσο. Αυτό εννοώ. Για το άμεσο είπα, 2,5 δις από τα 55 δις πληρώνουν επιχειρηματικοί όμιλοι. Ναι. Άρα η πλειοψηφία των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολούμενων φορολεϊλατείται στην κυριολεξία. Και μάλιστα την ίδια στιγμή υπάρχει το άρθρο 107 του συντάγματος που το ΚΚΕ ζήτησε την κατάργησή του. Γιατί? Γιατί φοροαπαλλάσσει τις ξένες επενδύσεις και το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αυτοί δεν πληρώνουν φόρους νόμιμα και βεβαίως μας το απέρριψαν όλα τα κόμματα. Τώρα, τι έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο που μας βλέπει? Ναι. Την επομένη των εκλογών, όποια κυβέρνηση να φτιαχτεί, τι πρόγραμμα θα ακολουθήσει. Και το πρόγραμμα το έχει καθορίσει η έκθεση της Κομισιόν που βγήκε πριν μερικές μέρες. Άρα λέτε ότι όποιος και να βγει, είτε Νέα Δημοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο πράγμα? Δεσμευμένοι έχουν δεσμευτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν βρίσκεται καμία διαφορά στο μοντέλο, στο στυλ, στο ύφος, στο στυλ ή στα λόγια, στα κοινωνικά μέτρα. Ναι. Στη στρατηγική έχουν δεσμευτεί ότι θα έχουμε ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι θα φορολεϊλατείται ο λαϊκός κόσμος. Και θα μειώνονται μισθοί και συντάξεις για να ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικότητα. Το ρωτώ ευθέως γιατί έχει ενδιαφέρον. Η ανάλυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι ότι όποιος και να κυβερνήσει, είτε η Νέα Δημοκρατία μόνη της, είτε η Νέα Δημοκρατία, λέω τώρα εγώ σενάρια υποθετικά, με το Κίνημα Αλλαγής, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ με το Κίνημα Αλλαγής, είτε η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι για σας όλα τα σενάρια αυτά είναι το ίδιο. Είναι συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Μάλιστα. Με όποια λόγια και να υποθούν από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και είναι δεσμευμένοι απέναντι στα ματωμένα πλεονάσματα, απέναντι στην κατάργηση του ΕΚΑΣ, απέναντι στη μείωση της συνταξιακής δαπάνης, απέναντι στα κόκκινα δάνεια. Και αν θέλετε και ο διοικητής της τράπεζας, αυτή την κατεύθυνση είναι. Δηλαδή, μη χαλαρώσετε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, γιατί θα βγείτε έξω από τους στόχους και από τις δεσμεύσεις. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και χειρότερο. Έχουν παγώσει πληστηριασμοί, έχουν
μπορεί να είναι και χειρότερη. Είναι το αιώνιο σύνθημα της αριστεράς πάντως. Τι πλαστήρες, τι παπάγος. Δεν είναι. Επανέρχεται συνέχεια. Αλλάζει τα πρόσωπα μόνο. Είναι με αποδείξεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι πολιτικές είναι και ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ να μας απαντήσει ο καθένας. Βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση των λαϊκών στρωμάτων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ναι. Κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ έναν οποιοδήποτε αντιλαϊκό νόμο της Νέας Δημοκρατίας? Πείτε μου έναν. Ποιο μνημονιακό νόμο καταργούνε? Να απαντήσει ο κύριος Αλεξιάδης. Και δεσμεύονται ότι θα καταργήσουν. Για να μην είναι ρητορική ερώτηση. Κύριε Αλεξία. Και να τελειώσω. Εξάλλου το τρίτο το... Και μειώσανε δαπάνες για την υγεία έχει ενδιαφέρον, που επιβαρύνεται ο ασθενής. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι εάν ισχύουν όλα αυτά που λέτε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν έχει πάρει τα τελευταία χρόνια, ούτε που είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που όπως έχετε πει έχει προσβάλει την έννοια της αριστεράς και τα λοιπά, ούτε μία ψήφο παραπάνω, αλλά πήγατε οριακά στα ίδια εν πάση περιπτώσει. Οριακά χαμηλότερα από τις προηγούμενες. Οριακά χαμηλότερα, ναι, από τις ευρωεκλογές. Είναι ένα ερώτημα. Μήπως στην ανάλυση σας πάσχει. Να λοιπόν ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο εμείς καλούμε τον κόσμο που θα ψηφίσει στις 7 Ιούλη. Ναι, το κάνατε. Να το σκεφτεί. Ναι, είχαμε ευρωεκλογές, είχε πολλωθεί το κλίμα. Και αν θέλετε, αυτοί που ψηφίσανε στο εξωτερικό, οι κάλπες του εξωτερικού, στο ΚΚΕ έδωσαν 14%. Γιατί δεν είχαν την πίεση της πόλωσης, δεν είχαν τα κάλπικα ψευτοδιλήματα. Τώρα μην γυρίσουμε στις παλιές εποχές ΚΚΕ εξωτερικού, λέγαμε. Δεν είναι ΚΚΕ εξωτερικού, είναι εργαζόμενοι που τους έδιωξε, αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Είναι η αντιλαϊκή πολιτική που τους έδιωξε και πήγανε να δουλέψουν. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαλαλάκη? Τελειώνω, για να πω ότι η ενίσχυση του ΚΚΕ, ακόμα και με αυτούς που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί του, έχει σημασία, γιατί η επομένη των εκλογών θα είναι πολύ πιο άγρια, όποια και να είναι κυβέρνηση. Συνεπώς, ο πόλος που θα διεκδικεί για τους εργαζόμενους, που θα βάζει φραγμό στην αντιλαϊκή πολιτική, είναι το ΚΚΕ. Άρα η ενίσχυση της φωνής του έχει σημασία για την επόμενη των εκλογών. Ρωτάτε. Και τελειώνω με την 11η του Ιούλιου. Δεν έχουμε τελειώσει εκπομπή. 2013. Όχι, τελειώνω. Κοιτάξτε να δείτε. Και είναι παράδειγμα αυτό για τους αγώνες. Όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ το 11 Ιούνιου του 2013, η συχνότητα του 902 στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο μπήκε στην υπηρεσία των εργαζομένων και στη φωνή τους. Και καλά κάνετε που το επισημαίνετε. Και στη συνέχεια πουλήθηκε σε offshore εταιρεία. Και το πορτάλ του 902 μετέδιδε συνεχώς. Κύριε Μαλάκου, δεν την πωλήσατε στο 902 σε offshore? Από την πρώτη στα... Το πωλήσατε το 902 ή όχι? Ακούστε, αυτό έχει λυθεί, έχει απαντηθεί, γιατί δεν μπορούσε να το συντηρήσει στην περίοδο της κρίσης. Άρα το πουλήσατε. Γιατί δεν μπορούσε. Ερώτημα, έρχομαι λοιπόν να θυμίσω. Να θυμίσω, ναι, δεν θέλω να δεχτείτε ερώτημα. Θα δεχτώ. Θέλω να θυμίσω ότι τότε σας έδωσα ο γραμματέας, ο Κουτσούμπας, έκανε παρέμβαση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Παπαρίγα ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής να συζητηθεί και το βάλαμε και στην Ευρωβουλή και το ΠΑΜΕ. Ωραία. Έκανε εκατοντάδες συγκεντρώσεις. Και επιμείναμε, δεν συμβιβαστήκαμε με αυτό. Εμείς όταν κάναμε και περιοδία στην επαρχία, όσοι σταθμοί της ΕΡΤ λειτουργούσαν, συμπέρασμα. Ο αγώνας έφερε αποτέλεσμα. Περιμένω. Ο αγώνας έφερε αποτέλεσμα. Η ΕΡΤ ξαναλειτουργήσε. Αλλά τα κρατικά μέσα ενημέρωσης πρέπει να προβάλλουν όλες τις θέσεις. Τώρα, αυτό είναι και μια να μεγάλη μην γίνονται κυβερνητικά όργανα. Αν ξαναλειτουργήσε μόνο για αυτούς τους λόγους ή και για άλλους λόγους. Μα κρατηθήκανε. Αυτό, όχι. Η επιμονή. Καλά κάνατε και το επισημάνατε. Συμπαράσταση. Πάμε παρακάτω. Έτσι είναι ο αγώνας. Υποθήκανε πάρα πολλά. Αλλά εάν ρωτήσει κανείς... Συμπυκνωμένα θα τα σχολιάσετε. Ναι, αν ρωτήσει κανείς αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αριστερά, κατά τη γνώμη μας χρεοκόπησε
την έννοια της αριστεράς, εφαρμόζοντας μια αντιλαϊκή πολιτική που πάτησε σε αυτή που παρέλαβε από την Νέα Δημοκρατία. Μην ξαναπούμε τα ίδια όμως, κύριε Μουλά. Όχι, όχι. Και θα σε ρωτήσω γιατί δεν εκτινάχθηκαν τα ποσοστά σας. Ένα λεπτό. Αφού χρεοκόπησε την έννοια της αριστεράς. Σε ό,τι αφορά τα αντίμετρα. Γιατί δεν ψηφίσατε ούτε καν μια θετική διάταξη. Ψηφίσαμε ό,τι θετικό, ακόμα και το ελάχιστο. Για να πληρώνονται οι υπάλληλοι στα πλοία. Ακόμα και το ελάχιστο. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο της Παρασκευής που φέρατε, μπορεί να επαναφέρατε το αφορολόγητο στις 8.500, όμως είχατε μέσα όλα τα αντίμετρα. Δηλαδή, επαναφέρατε την κλάση 22% από 20 που το είχατε προτείνει. Βέβαια τώρα το βάζετε στο πρόγραμμα σας, αλλά δεν το περάσατε. Όπως και τη μείωση του έμφυα κατά 30%, αλλά και την κατάργηση του εισφοράς αλληλεγγύης. Τα πήρατε πίσω. Και μάλιστα το απαντήσατε και πριν να απαντήσετε ξανά. Και μάλιστα ισοσκελισμένα δώσατε 2 δις και πήρατε από την άλλη τσέπη 1,8 δις. Άρα κοροϊδεύετε. Αυτό κάνετε. Σήμερα, εχθές, δοθήκανε από την ανεξάρτητη αρχή δημόσιων εξόδων ορισμένα στοιχεία. Περίπου 4 εκατομμύρια έχουν χρέη. Από αυτούς, περίπου τα 87%, κάπου 3,5 εκατομμύρια, χρωστάνε κάτω από 5.000 ευρώ. Αλήθεια, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι φτωχοί άνθρωποι είναι και δεν μπορούν να τα δώσουν. Και το 1,1%, περίπου 42.000, έχουν οφειλές που αγγίζουν τα 93, ξεπερνάνε τα 93 δισεκατομμύρια. Άρα, ποιοι είναι οι μεγάλοι οφειλέτες και τι κάνετε να τα πάρετε?